κυττάρας, μία από τις εμβληματικότερες μορφές της Επανάστασης. Η ζωή του υπήρξε μία ζωντανή απόδειξη του στίχου του Κάλβου πως «θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία». Ήταν πάντα πρόθυμος να τρέξει όπου τον καλούσαν. Δεν είπε ποτέ όχι στο καθήκον για την πατρίδα. Πίσω από αυτόν τον φτωχικά ντυμένο άντρα, με τα παιδικά μάτια, κρύβονταν δύο πανάκριβες αρετές. Ο απαράμιλος ηρωισμός και η τιμιότητα. Στις 23 Μαρτίου του 1821, ήταν ανάμεσα στους καπετανέους που ελευθέρωσαν την Καλαμάτα. Ο Κολοκοτρώνης επιμένει πως το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η Τριπολιτσά. Οι άλλοι καπετανέοι όμως διαφωνούν. Έτσι ο Κολοκοτρώνης με τον Νικηταρά και άλλους οπλαρχηγούς ξεκινούν για το μεγάλο τόλμημα. Όμως έχουν μόνο 260 παλικάρια. Αν και λιγοστοί, οι αντριωμένοι ξεσηκώνουν τον κόσμο στο πέρασμά τους. Οι παπάδες με τα Ευαγγέλια στα χέρια έβγαιναν στους δρόμους να τους προϋπαντήσουν. Ευλογούσαν τα αρματά τους και έκαναν μαζί με τον κόσμο δεήσεις για την νίκη τους. Ο Κολοκοτρώνης αναθέτει στον Νικηταρά να συγκεντρώσει νέους πολεμιστές και εκείνος μέσα σε λιγοστές μέρες γυρνά με 350 νεοσύλλεκτους. Στις 18 του Μάη 10.000 με επικεφαλής τον Κεχαγιάμπεϊ ξεκινούν για την Τρίπολη, για το ελληνικό στρατόπεδο στα Βέρβαινα. Πρέπει να δώσουν ένα γερό μάθημα σε όσους τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι. Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Νικηταράς ξεκινά από τα Δολιανά για το Άργος. Βγαίνοντας από τα Δολιανά, ο Νικηταράς και οι 200 αρματωμένοι ακούνε τους χωριάτες πίσω τους να φωνάζουν πως έρχονται οι Τούρκοι να χτυπήσουν το χωριό. Ο αδελφός του Νικηταρά, που ήταν θυμωμένος γιατί οι Δολιανίτες δεν τους χάρισαν ένα φόρτωμα κρασί που είχαν ζητήσει για το δρόμο, του λέει: «Πάμε να φύγουμε και ας μην αφήσουν από δάφτους οι Τούρκοι ούτε ρουθούνι». Και ο μεγαλόκαρδος πατριώτης απαντάει: «Εγώ, αδελφέ, έχω ορκιστεί όπου συναντάω Τούρκους να τους πολεμάω. Το ίδιο θα κάνω και τώρα». Διατάζει και ξαναμπαίνουν στο χωριό. Σμίγουν με άλλους 150 ντόπιους και ξένους και οχυρώνονται σε 13 γερά σπίτια. Το μέτρητο τουρκικό ασκέρι πλημμυρίζει το χωριό. Μα ο Νικηταράς δίνει κουράγιο στα παλικάρια του. «Βαστά τώρα, λεβέντες μου, και βλέπω να τους παίρνουμε φαλάγγι». Σε μια αναλαμπή της μάχης, οι Τούρκοι πισωγυρίζουν και αρχίζουν να υποχωρούν. Πετάγεται τότε το κλεισμένο λιοντάρι, ο Νικηταράς, και ορμάει κατά πάνω τους με γυμνό το σπαθί του. Είναι τέτοια η ορμή του στη μάχη και ο όλεθρος που σκορπά, που από τη μεριά των παλικαριών του ακούγεται μια φωνή: «Γεια σου, ωραί τουρκοφάγο Νικηταρά!» Κι έτσι έμεινε στην ιστορία. Νικηταράς ο τουρκοφάγος. Το καλοκαίρι του 1822, ο Δράμαλης κατεβαίνει με 30.000 στρατό να σβήσει την επανάσταση που είχε ανάψει στον Μοριά. Όμως ο γέρος του Μοριά του έχει στήσει ενέδρα στα Δερβενάκια. Εκεί, μέσα στα στενά, οι Έλληνες χτυπούν ανελέητα. Το μεγαλύτερο τμήμα του υπηκού όρμησε να βγει από τα στενά για να γλιτώσει. Φτάνοντας στον Άι Σώστη, το σταματούν τα παλικάρια του Αντώνη Κολοκοτρώνη, που είχαν προλάβει να πιάσουν το μέρος. Η συμπλοκή που ακολουθεί είναι άγρια, αλλά άνηση, καθώς οι Έλληνες είναι λιγοστοί. Η μέρα έπαιρνε να γέρνει και ο κίνδυνος να βγούνε οι Τούρκοι από τα στενά γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος. Αλλά να, που πάνω στην κρίσιμη στιγμή φτάνει ο πανταχού παρών Νικηταράς. Τραβάει το σπαθί του και ορμάει απόκοσμος και φοβερός. Πρώτος στο γιουρούσι τρέχει αυτός και πίσω του τα παλικάρια με αλαλαγμούς. Άντρακλας, μαλιγερός και σβέλτος, φτεροπόδαρος, με χέρια τσαλένιο, βαρύ. Στήθος, μορφή, μπράτσα, βουτιούνται στο αίμα σε λιγάκι. Η μεγάλη αγαθή καρδιά του σφίγγεται για μια στιγμή. Λίγο ακόμα και θα λυγίσει.
αλλά η σκληρή προσταγή του χρέους τον κρατεί. Συνεχίζει να χτυπά, μα το σπαθί του σπάει. Αρπάζει άλλο. Είναι τέτοια η ορμή του που σε λίγο κι αυτό τσακίζεται στα δυο. Κι άλλο, κι άλλο. Τέσσερα σπαθιά χαλάει και δεν λέει να σταματήσει να πολεμά. Ο ίδιος ο Δράμαλης με το 1/3 της στρατιάς του και τους θησαυρούς του δεν τόλμησε να μπει στα στενά. Περίμενε και μόλις είδε την καταστροφή, απογοητευμένος, κοινά για το Αγιονόρι που οδηγεί στην κόρη. Όμως και εκεί τον περιμένει ο Νικηταράς με τα παλικάρια του, που σαν σύφουνας έχουν τρέξει από τον Άισόστη, δίχως να πάρουν μια ανάσα ξεκούρασης. Η μάχη ανάβει, μα οι Τούρκοι είναι δεκαπλάσιοι στον αριθμό και πολεμούν με την αγριότητα του απελπισμένου. Πέτρες και βράχοι που τους πρόκνουν, γυναίκες από τα γύρω χωριά, αρχίζουν να κατρακυλούν από το βουνό και τους πλακώνουν. Αλλοπαρμένοι τρέχουν να βγουν από το στενό για να σωθούν. Πετούν από πάνω τους ό,τι κουβαλούν. Ολόκληρο το μερίδιο του Δράμαλη, από τους αμύθιτους θησαυρούς του Αλιπασά, κοίταται πεταμένο από εδώ και από εκεί, στο δρόμο της έξαλλης φυγής. Το μυρίζονται τα παλικάρια. Παρατούν τους Τούρκους και το ρίχνουν στο πιάτσικο. Ο Νικηταράς γυρίζει και φωνάζει. «Άι, ωραί Έλληνες! Πού είστε, ωραί εσείς!» Μα οι Έλληνες έχουν σκορπίσει και μαζεύουν λάφυρα. Μονάχος του θα συνεχίσει, με 300 παλικάρια να πελεκάει τον εχθρό. Σαν πήρε το δρόμο του γυρισμού, έπειτα από ώρα, ακούει κάποιον χτυπημένο να βογκάει. Πλησιάζει και βλέπει πως είναι Τούρκος. Τον συμπονά που τον βλέπει να υποφέρει. Ο Τουρκοφάγος σηκώνει στην πλάτη του τον λαβωμένο εχθρό και ανεβαίνει στο ταμπούρι του. Τα παλικάρια του, αν τον βλέπουν, αρχίζουν και φωνάζουν του καπετάνιου τους. Χειροκροτούν, σφυρίζουν, πανηγυρίζουν. Τα χάνει ο λαβωμένος στο άκουσμα Νικηταράς και ξέψυχα τον ρωτά. «Αλήθεια, η αφεντιά σου είσαι ο ξακουστός Νικηταράς?» Δεν περνούν πολλές στιγμές και ο ήρωας αναταράχτηκε. Νιώθει στον τράχυλό του ένα μαχαίρι. «Ωρε σκυλί, εγώ σου σώζω τη ζωή και εσύ κοιτάς να με σκοτώσεις με βαπεσκιά?» «Μα τον Αλάχ, αφέντη μου, μα τον προφήτη, δεν σου κάμα κακό. Να, δες, από τις τρίχες του κεφαλιού σου έκοψα να κάμω φυλαχτό από εσένα τον ξακουστό πονόψυχο.» Σαν γύρισε ο Νικηταράς, ήταν αγνώριστος. Βουτυχμένος στα αίματα από την κορφή ως τα νύχια, με ταραγμένα νεύρα και με το δεξί του χέρι αγγυλωμένο στο σπαθί που κρατούσε. Στεκόταν αμίλητος και έμοιαζε αποξεχασμένος, λες και προσπαθούσε να θυμηθεί κάτι μπερδεμένο και πολύ μακρινό. Αφέθηκε ήσυχα στις φροντίδες των παλικαριών του, που παιδεύτηκαν πολύ να βγάλουν από τα αγγυλωμένα του δάχτυλα το σπαθί του και να τον συνεφέρουν. Όπως στην Τριπολιτσά, έτσι και εδώ δεν νοιάστηκε για πλιάτσικο. Τα παλικάρια του μονάχα του χάρισαν ένα πανέμορφο άλογο του υπηκού, μια ταμπακέρα και ένα βαρύτιμο σπαθί. Μαθημένος τα λίγα και φτωχά, προτίμησε να χαρίσει το άλογο. Την ταμπακέρα την έστειλε στη γυναίκα του με το σημείωμα. «Τη στέλνω σε σένα, που αγαπώ ύστερα από την πατρίδα. Λάβε την να με θυμάσαι.» Όσο για το σπαθί, ο Νικηταράς το πρόσφερε σε Έρανο για να κινηθεί ο στόλος σε βοήθεια των πολιορκημένων του Μεσολογγίου. Η καταστροφή του Δράμαλη είχε σαν συνέπεια και την παράδοση του ναυπλίου στις 30 Νοεμβρίου του 1822. Η παράδοση έγινε με συνθήκη, την τήρηση της οποίας ανέλαβε ο Νικηταράς. Παρά το γεγονός ότι στην πόλη αυτή είχε σκοτωθεί πριν λίγο καιρό ο μοναδικός αδελφός που του είχε απομείνει, ο Νικόλας, πνίγοντας τον πόνο του, φρόντισε για την περίθαλψη των Τούρκων.
για την ασφάλειά τους και για τη μεταφορά τους με πλοία στην Ανατολή, όπως ακριβώς προέβλεπε η συνθήκη. Όμως τα πάθη δεν άφησαν τους Έλληνες. Οι αντιθέσεις έφεραν τον διχασμό στο έθνος, ενώ ο εχθρός, μένοντας ανενόχλητος, άρχισε να ανασυντάσσεται. Ο πρώτος που δεν άντεξε στην ασφυξία αυτής της ατμόσφαιρας ήταν ο Νικηταράς. Νύχτα έφυγε και μπάρκαρε για το ηρωικό Μεσολόγγι. Εκεί, για να μοιραστεί με τους πολιορκημένους τον κίνδυνο, την αγωνία και την αβάσταχτη πείνα. Τον Οκτώβρη του 1826, ο Κολοκοτρώνης στέλνει τον Νικηταρά σε βοήθεια του Καραϊσκάκη στη Ρούμελη. Ενώ ο Καραϊσκάκης είναι έτοιμος να οδηγήσει τους Έλληνες εναντίον του Κιουταχή, οι Σουλιώτες βάζουν θέμα ηγεσίας. Προτείνουν οι αρχηγοί να είναι τρεις. Ο Βέικος, η Μπότσαρης από αυτούς, ο Νικηταράς από τους Μωραΐτες και ο ίδιος ο Καραϊσκάκης από τους Ρουμελιώτες. Και να, που στη δύσκολη στιγμή σηκώνεται πάνω ο Νικήτας και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Ο πόλεμος, πατριώτες, δεν κερδίζεται άμα διατάζουνε πολλοί. Ένας πρέπει να είναι ο αρχηγός. Εμείς έχουμε τον καλύτερο και θα τον βγάλουμε να βάλουμε άλλους. Να σταματήσει εδώ η κουβέντα και να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με τον Τούρκο. Παραμερίζει για άλλη μια φορά αξιώματα και διακρίσεις και στηρίζει τον άξιο αρχιστράτηγο με τη γνωστή παλικαριά του σε όλες τις μάχες και στη μεγάλη μάχη της Αράχοβας. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες της Επανάστασης. Όμως το φοβερό κρύο τον καταβάλει και αρρωσταίνει από πλευρίτιδα. Αποσύρεται και αφού αναρρώνει, ξαναγυρίζει κοντά στον Καραϊσκάκη και πολεμάει μαζί του στην καταστροφική για τους Έλληνες μάχη του Αναλάτου. Εκεί, μετά τον θάνατο του ηρωικού Καραϊσκάκη, αν και τραυματισμένος ο ίδιος, κατάφερε να εγκαρδιώσει και να οργανώσει την αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων. Από εκεί και ύστερα, συνέχισε τον αγώνα στην περιοχή της Μεσσηνίας μέχρι το τέλος της Επανάστασης. Μα το γεγονός ότι βρίσκονταν ακόμα Έλληνες κάτω από τον τουρκικό ζυγό τον κάνει να ξεκινήσει το 1839 την προσπάθεια για την σύσταση ενός σωματείου με τον τίτλο «Φιλορθόδοξη Εταιρεία». Σκοπός της εταιρείας ήταν η απελευθέρωση της Θεσσαλίας, Ηπείρου και Μακεδονίας και η ανάδειξη στον ελληνικό θρόνο Ορθόδοξου Βασιλιά. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Όθωνα. Ο Νικηταράς συνελήφθηκε, δικάστηκε και εξορίστηκε στην Αίγινα. Ήταν οι 14 χειρότεροι μήνες της ζωής του. Μόνος, χωρίς πόρους, αφού του είχαν στερήσει και το μισθό του, απόβλητος στον τόπο που ελευθέρωσε με το σπαθί του, λύγησε σωματικά και ηθικά. Γέρασε απότομα και κατέπεσε. Τελικά, μετά από μεσολάβηση του Μακρυγιάννη, αφέθηκε ελεύθερος. Γύρισε στο σπίτι του, σωστό Ερείπιο, για να δεχθεί ακόμα ένα πλήγμα. Μία από τις δύο κόρες του δεν άντεξε τη χαρά που τον ξαναείδε και τρελάθηκε. Έτσι, από τον δαφνοστεφανωμένο εξολοθρευτή του Δράμαλη, δεν είχε μείνει παρά μόνο η σκιά του. Ως και αυτό τον φως των ματιών άρχισε να τον εγκαταλείπει. Η λιγοστή σύνταξη που παίρνει δεν του αρκεί για να ζήσει. Τελικά, ο δοξασμένος ήρωας αναγκάζεται να ζητιανέψει. Όταν το μαθαίνει αυτό κάποιος ξένος πρέσβης στην Ελλάδα, πηγαίνει στον Πειραιά, στο σημείο που επετούσε ο μεγάλος οπλαρχηγός. Μόλις ο Νικηταράς άκουσε τον ξένο, μάζεψε αμέσως το απλωμένο χέρι του. «Τι κάνετε, στρατηγέ μου?» «Απολαμβάνω ελεύθερη πατρίδα.» «Μα εδώ την απολαμβάνετε, καθισμένο στο δρόμο.» «Πατρίδα μου έχει χορηγήσει σύνταξη για να ζω καλά. Αλλά έρχομαι εδώ να παίρνω μια ιδέα πώς περνάει ο κόσμος.» Ο ξένος κατάλαβε
και διακριτικά, φεύγοντας, άφησε να του πέσει ένα πουγγί με χρυσές λίρες. Ο σχεδόν τυφλός νικηταράς, που άκουσε τον ήχο, έπιασε το πουγγί και φώναξε περήφανα στον ξένο. Σου έπεσε το πουγγί σου! Πάρε το, μην το βρει κανένας και το χάσεις!» Άρρωστος, τυφλός και πικραμένος, σέρνει τα τελευταία του βήματα, οδηγώντας το άστρο του στη δύση του. Τα ξημερώματα, στις 25 Σεπτεμβρίου του 1849, εκεί, στα μέρη που αγωνίστηκε με τον Καραϊσκάκη, εκεί κοντά, σε ένα φτωχόσπιτο του Πειραιά, άφησε ο μεγάλος ήρωας την τελευταία του πνοή. Φτωχός ήρθε στη ζωή. Φτωχός την έζησε και φτωχός την άφησε. Φτωχός από χρήματα, μα πλούσιος από τιμιότητα και αγάπη για την πατρίδα. Ο νικηταράς αγωνίστηκε χωρίς να περάσει ποτέ από το μυαλό του πως θα έχει το παραμικρό προσωπικό όφελος. Προσπάθησε να συμβιβάσει τις εμφύλιες διαμάχες, περιφρονώντας αξιώματα και τιμές. Έζησε, πολέμησε και πέθανε περήφανος. Μα πάνω απ' όλα έζησε, πολέμησε και πέθανε ελεύθερος στην ψυχή. Ελεύθερος από κάθε πάθος, έχοντας μέσα στην καρδιά του την αγάπη για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο, ακόμα και για τους εχθρούς του. Το γεγονός πως εμείς σήμερα είμαστε ελεύθεροι, το χρωστάμε σε κάποιους αγωνιστές σαν τον νικηταρά, που τα έδωσαν όλα, μέχρι και τη ζωή τους, για να μην είμαστε εμείς ραγιάδες αλλά ελεύθεροι, για να ζήσουμε εμείς καλύτερα από ό,τι εκείνοι. Άραγε, τι κάνουμε εμείς την ελευθερία που με τόσες θυσίες μας χάρισαν οι αγωνιστές του 21; Πόσο πραγματικά είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι? Ελεύθεροι όχι μόνο στο σώμα, μα και στην ψυχή, όπως ο νικηταράς. Το παράδειγμά του, παράδειγμα αρετής, στέκει λαμπρό και φωτίζει, δείχνοντάς μας τον δρόμο. Και ίσως στους σημερινούς δύσκολους καιρούς να το έχουμε ακόμα περισσότερο ανάγκη. Σε μας δεν μένει άλλο παρά να εμπνευστούμε από το παράδειγμα του αγνού αγωνιστή και να το ακολουθήσουμε. Να το ακολουθήσουμε ώστε να επιβεβαιώσουμε και εμείς με τη ζωή μας ότι επιβεβαίωσε και ο νικηταράς με τη δική του, πως θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.